Με το παρόν σχέδιο νόμου για τη γονική μέρημνα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση προς την ελληνική κοινωνία ότι πρόκειται για μια γενναία μεταρρύθμιση που έχει στόχο την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου. Μάλιστα, ο Υπουργός, ο κ. Τσιάρα, σε συνέντευξή του είχε πει ότι το σχέδιο νόμου είναι πολύ κοντά στην νομοθεσία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Για να δούμε όμως τι πραγματικά συμβαίνει. Στην Ευρώπη, όπως και σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ποικιλία μορφών για την κατανομή της γονικής μέρημνας και της επιμέλειας. Υπάρχουν ακόμα και διαφορές ως προς το περιεχόμενο αυτών των ενιών. Άρα, σε τι συνίσταται αυτή η προσέγγιση με άλλες χώρες? Νομοθετικά όντως προβλέπεται σε πολλές χώρες η κοινή γονική μέρημνα ή η κοινή επιμέλεια των γονέων, κυρίως όμως με κοινή συμφωνία τους, με την τάση αυτό να διευρύνεται. Ναι, αλλά δεν γενικεύεται στη διεθνή νομοθεσία ούτε η αρχή του ίσου χρόνου και στους δύο γονείς, όπως γίνεται στο παρόν σχέδιο νόμου, ούτε η αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας μετά τη διάσταση, η οποία τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο νόμου όπως κατατέθηκε. Επίσης, ακόμα και στις χώρες που έχει καθιερωθεί νομοθετικά η κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας ή της επιμέλειας, υποχρεωτική σημεί, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των διαζευμένων ζευγαριών που επιλέγουν αυτόν τον τύπο άσκησης της επιμέλειας. Σύμφωνα με μελέτες, το ποσοστό των παιδιών που οι γονείς μετά το διαζύγιο έχουν από κοινού την επιμέλειά τους είναι περίπου 30% σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, 25% στην Νορβηγία και κάτω του 20% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε πολλά καπιταλιστικά κράτη προβλέπεται η κοινή επιμέλεια των γονέων μετά από κοινή συμφωνία των ίδιων των γονέων, ανεξάρτητα αν έχουν θεσμοθετήσει υποχρεωτικά την συνεπιμέλεια ή όχι. Ο λόγος που απαιτείται πιο ενεργός ρόλος πλέον από τον πατέρα δεν είναι μόνο η απαραίτητη στήριξη, επικοινωνία που οφείλει να έχει με το παιδί, αλλά και το γεγονός ότι μεγαλύτερο ποσοστό των μητέρων σε σχέση με το παρελθόν εργάζονται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απουσία τους από το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών. Γι' αυτό και η τάση στην πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η διεύρυνση του δικτύου υπηρεσιών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όχι όμως με ευθύνη του κράτους, με δομές, κοινωνικές παροχές και πάει λέγοντας, αλλά σε μεγάλο βαθμό εμπορευματοποιημένο και ιδιωτικοποιημένο. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η οικογενειακή συμβουλευτική και διαμεσολάβηση, άκρως δαπανηρή και χρονοβόρα. Γι' αυτό άλλωστε καταθέσαμε και τη σχετική τροπολογία για την απαλλαγή αυτών των διατάξεων. Στη Γερμανία, σε περίπτωση διαζυγίου, οι γονείς διατηρούν κοινή γονική μέρημνα στην περίπτωση που κανένας από αυτούς δεν έχει υποβάλει αίτηση για αποκλειστική επιμέλεια στο αρμόδιο δικαστήριο. Ο γερμανικός αστικός κώδικας δεν αποκλείει την κοινή επιμέλεια, ενώ επιτρέπεται ρητά στα δικαστήρια να αποφασίσουν για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συνένεση και των δύο γονέων. Υπάρχει υποχρεωτική κοινή επιμέλεια σε Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Δανία και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, αυτή δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο παντού, ενώ μπορεί να υπάρξουν και υπάρχουν τροποποιήσεις στο νόμο και στην ίδια την ομολογία. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, εφαρμόζεται η αρχή της κοινής νομικής και όχι φυσικής επιμέλειας των παιδιών. Δηλαδή, οι δύο γονείς συναποφασίζουν για μια σειρά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη του παιδιού, κατανέμουν μεταξύ τους όσα εμπεριέχονται στην επιμέλειά του. Στην Καλιφόρνια, που ήταν η πρώτη πολιτεία η οποία θέσπισε την υποχρεωτική συνεπιμέλεια, ίσο χρόνο και στους δύο γονείς και εναλλασσόμενη κατοικία, το 1979, τροποποίησε το 1994 το νόμο προς την κατεύθυνση να επιτρέπεται μόνο εάν και οι δύο γονείς το έχουν ζητήσει από κοινού και εφόσον διατηρούνται τα συμφέροντα του παιδιού. Γαλλία,
Βέλγιο, Δανία, Σουηδία, Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Καταλωνία, Αυστραλία, Μεξικό, Βραζιλία, σε 17 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής εφαρμόζεται και η εναλλασσόμενη κατοικία. Τέλος, η ίδια η διεθνής εμπειρία μας διδάσκει ότι οι αλλαγές στην νομοθεσία για την άσκηση της επιμέλειας των παιδιών δεν συνεπάγονται αυτόματα και οι αλλαγές στην καθημερινή ζωή και στη σχέση των γονιών με τα παιδιά. Επιβεβαιώνεται ότι τέτοια σύνθετα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται απλά με νόμους και δικαστικές αποφάσεις. Γι' αυτό άλλωστε είναι πολύ μικρό το ποσοστό των διαζευμένων ζευγαριών που επιλέγουν αυτόν τον τύπο άσκησης της επιμέλειας ακόμα και στις χώρες που έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, που αν και υπάρχει στον νόμο υποχρεωτική συνεπιμέλεια και η εναλλασσόμενη κατοικία, στο 73% των περιπτώσεων των διαζυγίων η μητέρα ασκεί μόνη της την επιμέλεια. Οι Γάλλοι πατεράδες συμμετέχουν 3 φορές λιγότερο από τις μητέρες για τη φροντίδα των παιδιών. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η συνεπιμέλεια, είτε η ισόχρονη παρουσία, είτε η εναλλασσόμενη κατοικία, ότι δεν εφαρμόζεται και δεν μπορεί να εφαρμοστεί με οριζόντιο και μηχανιστικό τρόπο παντού. Επιδρούν οι συνθήκες ζωής, εργασίας, το επίπεδο και ο τρόπος ζωής, η ανάπτυξη εν τέλει της ίδιας της κοινωνικής συνείδησης. Είναι τόσο ανούσια και κοντόφθαλμη η αντίληψή σας για τα ζητήματα της γονικής μέρημνας, που αντιλαμβάνεστε το συμφέρον του παιδιού αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά ως ζήτημα ουσιαστικής, έτσι λέτε, συμμετοχής και παρουσίας και των δύο γονέων στην ανατροφή και την φροντίδα του, που και αυτό στην πράξη όμως ακυρώνεται. Ούτε κατά διάνοια να προσεγγίσετε το ζήτημα της ευθύνης των γονιών απέναντι στο παιδί, τη γονική σχέση, άρα και την γονική και της γονικής μέρημνας, ως ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα σε άμεση συνάρτηση με το θεσμό της οικογένειας ως ιστορικό κοινωνικό φαινόμενο που συναρτάται με το επίπεδο και την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης. Το ζήτημα της γονικής μέρημνας και η ρύθμιση των γονικών σχέσεων με τα παιδιά, εγώ θα έλεγα και πριν και μετά το διαζύγιο, μπορούν να βρουν τη λύση τους και πάντα προς όφελος, προς το συμφέρον των παιδιών, όταν και μόνο εκλείψει ο οικονομικός, κοινωνικός καταναγκασμός που είναι βασικό στατιχείο μιας κοινωνίας τέτοιας, εκμεταλλευτικής. Και ενώ το ζήτημα της αποκοινού άσκησης της γονικής μέρημνας στο σχέδιο νόμου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εν τούτης, οι όποιες προσαρμογές στην πράξη συνιστούν απλά μια τυπική ισότητα. Γι' αυτό άλλωστε και ψηφίζουμε παρόν επί της αρχής. Στον καπιταλισμό, κοινωνική ανισότητα και κοινωνικές ανάγκες είναι διαμέτρου αντίθετες έννοιες. Οι ισότιμες σχέσεις μεταξύ των γονέων μπορούν να είναι πραγματικά ισότιμες μόνο όταν διασφαλιστούν βασικά δικαιώματα όπως είναι η σταθερή δουλειά, το σταθερό ωράριο, το αξιοπρεπές εισόδημα, η κρατική στήριξη και φροντίδα της οικογένειας, προστασία των παιδιών με δημόσιες δωρεάν δομές υγείας, πρόνοιας παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού και πάει λέγοντας. Εσείς όμως τι κάνετε? Κάνετε το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή γενικεύετε την ανασφάλεια και για την γυναίκα και για τον άντρα. Καταργείτε το 8ωρο, επιβάλλετε τη 10ωρη εργασία και τις απλήρωτες υπερορίες, καταστρατηγώντας τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, ελαστικές μορφές απασχόλησης, χαμηλούς μισθούς, εντατικοποίηση της δουλειάς. Συνολικά δηλαδή οι εργασιακές σχέσεις διαμορφώνονται με βάση την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί και τον αρκοπέδιο σε τελική ανάλυση για την ίδια τη μητρότητα. Προκύπτουν χιλιάδες μυρια εμπόδια για την απόκτηση παιδιού, όχι της ανατροφής, είτε σε συνθήκες γάμου, είτε και μετά το διαζύγιο. Εμπόδια που μεγαλώνουν και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μισό λεπτό ακόμα. Εμπόδια που μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο για την πλειοψηφία των νέων γονέων, για των νέων γυναικών, με βάση τις δυσκολίες συνδυασμού της συμμετοχής στην εργασία με τη μητρότητα. Να γιατί οι διατάξεις του σχεδίου νόμου συνιστούν κενό γράμμα, διότι αντικειμενικά καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε συγκεκριμένες δοσμένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
συνθήκες αυτής της σύγχρονης σκλαβιάς που συντηρεί και αναπαράγει κοινωνικές ανισότητες, ανισοτιμία μεταξύ άνδρα και γυναίκας σε ένα σύστημα που καθημερινά τσαλαπατά κάθε έννοια συλλογικότητας και αλληλεγγύης, σεβασμού και αλληλοκατανόησης. Αυτό λοιπόν το σύνθετο κοινωνικό ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται ούτε με το ισχύον οικογενειακό δίκαιο, ούτε και με τις τροποποιήσεις του παρόντος σχεδίου νόμου. Η όλη αντιπαράθεση μεταξύ των υπολείπων κομμάτων, αλλά και μεταξύ βουλευτών που μπορεί να ανήκουν στο ίδιο κόμμα, στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα, περιορίζεται και εξαντλείται ανάμεσα σε όσους και όσες υποστηρίζουν την υποχρεωτική συνεπιμέλεια ή την εναλλασσόμενη κατοικία και στους υποστηριχτές του ισχύοντος οικογενειακού δικαίου. Να λοιπόν γιατί το ΚΚΕ δεν παγιδεύεται στο ψευτοδίλημα που εντέχνως αναπαράγουν τόσο η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και τα άλλα αστικά κόμματα, άσκηση γονικής μέρημνας συμπεριλαμβανομένης και της επιμέλειας και από τους δύο γονείς ή όχι. Γιατί το ζήτημα καθορίζεται από τις κυρίαρχες οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις. Ως ΚΚΕ, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζουμε ότι έχει οριμάσει όντως η ανάγκη αλλαγών που να βελτιώνουν τον αστικό κώδικα, ρυθμίζοντας ζητήματα γονικής μέρημνας και επιμέλειας των παιδιών μετά το διαζύγιο ή των παιδιών εκτός γάμου ή σύμφωνο συμβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των επιστημονικών φορέων, αλλά με μοναδικό αφετηριακό κριτήριο το συμφέρον και τις ανάγκες του παιδιού σε κάθε φάση της ηλικίας του μέχρι την ηλικίωση. Ένα κριτήριο που πρέπει να ισχύει είτε βρίσκονται σε συμβίωση οι δύο γονείς, είτε όχι.